Ο Άγιος και ένδοξο Μάρτης του Χριστού Παντελεήμων γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδρολάτρη, τον Ευστόργιο, που είχε το αξίωμα του συγκλητικού, και μητέρα Χριστιανή, την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμων. Τη μόρφωσή του εμπιστεύτηκαν σε έναν φημισμένο ιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση τη ιατρική επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο, μαθαίνοντα για τι ικανότητέ του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ω προσωπικό του ιατρό. Καθημερινά ο νεαρό Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιο Ερμόλαο. Και ο Όσιος Ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του τοπιών της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούβηση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός ιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντο γέμισε χαρά ακούγοντα τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέο άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο τη Πίστεω. Μία ημέρα, επιστρέφοντα από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιά. Κρίνοντα πω είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέον επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσω το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψώφησε έτρεξε στον ερμό λαό γεμάτο χαρά και ζήτησε να λάβει δίχω χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τι διδαχέ του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στι ερωτήσει του ανήσυχου πατέρα του, απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενο με την οσυλή ενό ανθρώπου του Αυτοκράτορα. Κρατώντα ακόμη μυστικό το γεγονό τη μεταστροφή του, προσπάθησε εν τούτη με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα τη λατρεία των ειδόλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον παντελέοντα να τον θεραπεύσει γιατί είχε αναλώσει χωρί αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλου γιατρού. Έχοντα την εμπιστοσύνη του στον Χριστό, που ενικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέο διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του Σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενο τον Χριστό και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του αλλά και εκείνων της ψυχής γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Πανταλέον μοίρασε τότε την κληρονομία του στους στοχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών από τους οποίους ζητούσε αντί άλλη αμοιβή να πιστέψουν στον Χριστό που είχε έλθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της νοικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντα με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευμένου του, ο αυτοκράτορα κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φω του. Όπω ο εκγενετή τυφλό του Ευαγγελίου, ο άνθρωπο αυτό αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενο το όνομα του Χριστού και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φω τη πίστεως. Εξοργισμένο, ο αυτοκράτορα πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε του ανθρώπου του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιο βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεμψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στον Χριστό έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένο. Ο Αγίο του απάντησε ότι η πίστη και η ευσεβή απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερε από τα πλούτη και όλε τι τιμέ του μάτιου του, του κόσμου, και για του λόγου του ασφαλέ πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερεί των ιδόλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρί να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέον τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον κύριο και παίρνοντα από το χέρι τον παραλυτικό, τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ιδωρολάτρε, βλέποντα τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρίς, πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερεί πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή. Καθώ ο Μαξιμιανό του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιο Άνθυμο, αρχιεπίσκοπο τη Νικομηδία, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένα γέρο άνθρωπο είχε επιδείξει τέτοιο θάρρο, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρεί στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγκίε ούτε οι απειλέ δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο Τύρανο τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαυσαν τι πληγέ με δαυλού. Ο Χριστό όμω εμφανιζόμενο στον Άγιο, με τη μορφή του πνευματικού πατρό του Ερμολάου, του είπε: Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχει την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθει για μένα. Αμέσω οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγέ του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο κύριο τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλε τι δοκιμασίε. Είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστό τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντά τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια. Ο Τύρανο όμω, παραμένοντα πιο άγριο και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό, εφοδιασμένο με κοφτερέ λάμε, που τον άφησαν να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο κύριο παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντα το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχό στο περασμά του συνέτριψε πλήθο υδρολατρών. Στι ερωτήσει του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώ οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρο που κρυβόταν ο Ερμόλαο, διότι ο Θεό του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρό, εκείνο και ο διδάσκαλό του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του Μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο Τύρανο κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και υποκρινόμενο ότι οι μάρτυρε είχαν δίθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιο ζήτησε να του δει. Ο ηγεμόνα απάντησε ότι του είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέον είπε σε αυτόν. Είπε στην αλήθεια, χωρί να το θέλει, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ. Βλέποντα ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανό διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιο έφτασε περιχαρή στον τόπο τη θανάτωση έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιο ύψωσε το ψήφο του, το ψήφο έλειωσε όπω το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτε που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέον του παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο του και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήνδησε. Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλε του ουρανού είναι ανοιχτέ για σένα. Ο Στέφανο ο έτοιμο. Θα υπάρχει εξή καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, γιατρό των ασθενών και τρόμο των δαιμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια παντολέων, αλλά παντελεήμων. Έκλεινε τότε τον Αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του. Το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξηρή ελιά στην οποία ήταν δεμένο πρασίνησε έφνη και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτε που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου, το παρέδωσαν σε πιστού που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλου τόπου. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονο δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνο ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσου τα ασπάζονται με ευλάβεια. Υπότιτλοι <Γαντελεϊμον> <PRESVEVETO> AUTHORWAVE